Ξεκινάω από τα βασικά. Το ότι έχει ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική τη φάση των ομίλων και έχουμε τέσσερι ελληνικέ ομάδε για τι οποίε πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν στην Ευρώπη και στην επόμενη χρονιά είναι στη στιγμή επιτυχία. Οι ωφελημένοι αυτή τη αγωνιστική είναι ο Πάουκ και ο Ολυμπιακό. Γιατί κάνει μια μεγάλη ανατροπή σε ένα παιχνίδι που το πίστευε προτού αρχίσει ότι μπορεί να τα καταφέρει, ότι επειδή υπερτερεί μπορεί να φύγει ακόμη και νικητή από την σκοτία. Δεν το πήγε καλά το παιχνίδι με όρου σκορ, όμω βρήκε τον τρόπο, βρήκε όλα τα στοιχεία για να είναι ανθεκτικό και να καταφέρει τελικά να επιβάλλει την ποιότητά του και να φύγει νικητή. Με όλα αυτά που έκανε και απέναντι στην Απερντίν, σε συνέχεια των όσων είχε κάνει στα προηγούμενα παιχνίδια, προφανώς ο Πάουκ τώρα έχει τόσο ανοίξει η όρεξή του που θέλει για τον εαυτό του να τερματίσει στην πρώτη θέση. Μπορεί να μην χρειάζεται να είμαστε υπερβολικοί, αλλά μια ομάδα για να επιτυγχάνει υπερβάσεις χρειάζεται να πιέζεται. Και αυτό είναι που κάνουν τώρα και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές, επειδή το κάνει και ο προπονητής τους. Τους πιέζει επειδή βλέπει ότι μπορούν να κάνουν υπερβάσεις. Το μπόνους από αυτή την πορεία του ΠΑΟΚ είναι προφανώς το γεγονός ότι μεγαλώνουν την υπεραξία τους οι νεαροί ποδοσφαιριστές που έχει, είτε Έλληνες είτε ξένοι. Τούτη τη φορά ήταν μια ακόμη στιγμή λάμψης για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος κάνοντα αυτά που έκανε απέναντι στην Aberdeen, ακριβώ επειδή τα δείχνει στην ευρωπαϊκή σκηνή και όχι στο ελληνικό πρωτάθλημα, μεγαλώνει πολύ την υπεραξία του και την δυναμική του και την προεκτίμηση όλων αυτών που ορίζουν τι τιμέ και κάνουν τι επιλογέ και παίρνουν τι αποφάσει για ποδοσφαιριστέ που πηγαίνουν στο υψηλότερο επίπεδο. Τώρα εδώ όλοι αυτοί προφανώς θα προεκτιμούν ότι αυτό το παιδί είναι ικανό να κάνει πολύ καλά πράγματα και σε πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον συγκριτικά με αυτό του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακό είχε έναν μεγάλο πρωταγωνιστή στην καλύτερη ευρωπαϊκή βραδιά του μέχρι εδώ. Φυσικά αυτό δεν είναι ένα μικρό παιδί, αλλά δεν είναι και ένα μεγάλο παιδί, και γι' αυτό έχει κάθε λόγο ο Διέγκο Μαρτίνεθ να πιστεύει, να περιμένει ότι ο Κώστα Φορτούνη θα έχει διάρκεια σε αυτή τη σεζόν. Όταν κοιτάζει τι έκανε πέρσι και τι κάνει φέτο ο Φορτούνη, μοιάζει να έχει μπροστά σου έναν άλλο ποδοσφαιριστή. Όχι μόνο γιατί είναι το ίδιο αποτελεσματικό και είναι ηγέτη στη φάση τη επίθεση, αλλά επειδή μετέχει περισσότερο από πριν στην φάση της άμυνας. Κάπως έτσι για εκείνον αυτή είναι μια, πολύ, μια περίοδος γεμάτη ισορροπία στην απόδοσή του και με, τον, με την νοοτροπία που δείχνει μέσα στα παιχνίδια και την ψυχολογική διάθεση που δείχνει να βρίσκεται ο Φορτούνης έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι η φετινή του σεζόν θα είναι μια καλύτερη από την προηγούμενη και μια από τις καλύτερες που έχει κάνει στην καριέρα του. Προφανώ δεν είναι απλό αυτό που έχει μπροστά του ο Ολυμπιακό. Γιατί έχει παιχνίδια μακριά από το Καραϊσκάκι απέναντι σε πολύ καλέ ομάδε. Όμω η εικόνα του και το αποτέλεσμα απέναντι στην West Ham, ακριβώ επειδή τα όσα έκανε τα έκανε απέναντι στη West Ham, χάρη σε ένα πολύ καλό τακτικό πλάνο του Diego Martinez, γι' αυτό λέω ότι κοιτάζοντα μέχρι το επόμενο παιχνίδι, ο Ολυμπιακό μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την Αγγλία. Και αν συμβεί αυτό, Προφανώς μετά θα σκέφτεται ότι μπορεί να συνεχίσει στο Europa League. Το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό, η εικόνα όμως αφήνει και τις δύο ομάδες που βγήκαν ετοιμένες σε αυτή την αγωνιστική με την πίστη ότι μπορούν να συνεχίσουν στην Ευρώπη. Ξεκινώντας από την ΑΕΚ θα πω ότι η εικόνα της όσο το παιχνίδι πεζόταν 11 εναντίον 11, απέναντι σε μια ομάδα που υπερτερεί σε ποιότητα, είναι τέτοια που τη επιτρέπει να σκέφτεται ότι στο παιχνίδι τη Νέα Φιλαδέλφια ναι, με εύνοια από την τύχη, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται να ολοκληρώσεις, να πετύχεις μια υπέρβαση. Ναι, με ε, υπερβατική απόδοση από ορισμένου ποδοσφαιριστές, όμως μπορεί να το κάνει. Μπορεί να κάνει αποτέλεσμα απέναντι στην ε, Μαρσέη, Μολονότι ότι εκείνη υπερτερεί σε ατομική ποιότητα. Η ΑΕΚ είναι καλύτερη στην ομαδική της λειτουργία, συγκριτικά με την γαλλική ομάδα και νομίζω ότι αυτή είναι και η βάση για την πίστη του Ματίας Αλμίδα ότι γίνεται η ΑΕΚ να κάνει αποτέλεσμα. Προτού αρχίσει αυτή η φάση, η φάση των ομίλων, στην ΑΕΚ δεν έδιναν πολλοί πιθανότητες να κάνει νίκες σε αυτή την πορεία της. Έχει ήδη κάνει μία και έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει κι άλλη ή κι άλλες. Άρα να συνεχίσει στην Ευρώπη. Το να τη ζητά να συνεχίσει στο Europa League όταν στον όμιλό της βρίσκονται τα μεγέθη που έχει να αντιμετωπίζει, είναι Υπέρβαση. Είναι, τη ζητάς κάτι παραπάνω από αυτό που είναι το όριο της απέτηση στη δεδομένη στιγμή. Όμως η ΑΕΚ τώρα που έχει παίξει με όλους έχει καταλάβει ότι μπορεί. Και αν συνεχίσει με θετική νοοτροπία ε, σίγουρα αυξάνει και τις ε, πιθανότητες να τα καταφέρει. Το ίδιο θα πω για τον Παναθηναϊκό. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, ήταν μια ήττα. Η εικόνα του όμω, η απόδοσή του απέναντι στη Ρεν και ο τρόπο που διαχειρίστηκε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, μια μεγάλη δοκιμασία, δεδομένου ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο γκολ απέναντι σε μια ομάδα που ήταν πάρα πολύ ικανή στου καινού χώρου. Άρα, μια ομάδα που δεν έπρεπε να τη δώσει με το δικό του ρίσκο στην επίθεση πολλού καινού χώρου. Του δείχνει του Παναθηναϊκού ότι μπορεί να κάνει αποτέλεσμα στην Γαλλία απέναντι στην Ρεν. Και αν το κάνει αυτό, τότε από τον εαυτό του θα ζητά να συνεχίσει στο Europa League. Ναι, δεν είναι το πιο εύκολο απέναντι στη Ρεν, απέναντι στη Βιγιά Ρεάλ, μακριά από την Ελλάδα να κάνει αποτελέσματα. Όμω αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει δείξει στον εαυτό του απέναντι και στι δύο αυτέ ομάδε ότι μπορεί να τα καταφέρει. Ότι έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και ότι έχει τον τρόπο ε, να περιορίσει τα δικά του πλεονεκτήματα. Βέβαια, σε αυτό το μάτι τηλεοφόρο είχε δύο στιγμέ αδυναμία. Δύο στιγμέ που έχασε την συγκέντρωσή του, που δεν ήταν ενεργοποιημένο, ειδικά στην δεύτερη φάση που ήρθε από ένα φάουλ, τον γκολ. Όμω λάθη κάνουν όλοι και λάθη κάνει και ο αντίπαλο. Τελικά ο Παναθηναϊκός δεν πήρε κάτι από αυτό το μάτς με τη Ρεν, επειδή δεν εκμεταλλεύτηκε εκείνο, δεν τιμώ, τιμώρησε εκείνο τα λάθη που έκανε η Ρεν. Και όχι επειδή έκανε δύο λάθη από τα οποία δέχθηκε γκολ. Λέω λοιπόν για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτ ότι τώρα που Τη έχει δει τι ομάδε με τι οποίε αναμετράται ο Παναθναϊκό, έχει παίξει εναντίον του, έχει καταλάβει τι είναι. Με, την, με, τον τρόπο που έχει χειριστεί τον Παναθηναϊκό μέχρι εδώ μας έχει δώσει το δικαίωμα να περιμένουμε ότι στα εκτός έδρας παιχνίδια ο Παναθηναϊκός απέναντι σε ομάδες που έρχονται από καλύτερα από τα αθλήματα, θα είναι παραπάνω από ανταγωνιστικός και τελικά θα καταφέρει να πάρει και αποτέλεσμα.